Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι εντάσεις και οι ανατροπές συνεχίζονται την νέα σεζόν. Στο επίκεντρο θα βρέθει για ακόμη μια φορά η Αρετή, η οποία θα εφαρμόσει ένα σατανικό σχέδιο για να χωρίσει τη Βασιλική και τον Φίλιππο. Μετά τον γάμο του ζεύγους, η Αρετή βγάζει από θυμό και μίσος. Έτσι έχει βάλει στόχο να τους χωρίσει, αφού δεν θέλει ούτε στα μάτια της να βλέπει τον Φίλιππο. Της έχει γίνει έμονη ιδέα, και θα αναλάβει δράση με ένα διαβολικό σχέδιο που θα φέρει τα πάνω κάτω. Η Αρετή σχεδιάσει να ρίξει μία άλλη γυναίκα δίπλα στον Φίλιππο, ούτως ώστε η Βασιλική να τον πιάσει στα πράσα. Γνωρίζει ότι η κόρη της δεν θα συγχωρήσει ούτε θα ανεχτεί αυτήν τη συμπεριφορά, και έτσι θα τον διώξει κακήν κακός. Αυτό το σχέδιο εκμυστηρεύεται στην Ασπασία, αφού είναι η μοναδική που εμπιστεύεται πλήρως. Εκείνη έχει τις αμφιβολίες της, αλλά η Αρετή την καθησυχάζει. Οι ισορροπίες όμως δεν θα αργήσουν να αλλάξουν και άλλη μία καταστροφή θα έρθει για τη γυναίκα. Το σχέδιο της Αρετής θα ναυαγήσει, αφού η Βασιλική μαθαίνει τι σχεδίαζε η μητέρα της για εκείνη και τον Φίλιππο. Έτσι ένας νέος πόλεμος ξεκινά ανάμεσα σε μάνα και κόρη. Η Βασιλική θα το πει σε όλους προκειμένου να κάνει ρεζίλη την Αρετή στη μάνη. Τότε θα το μάθει και ο Δημοσθένης, ο οποίος γίνεται εξωφρένων όχι μόνο με την Αρετή, αλλά και την Ασπασία. Ένας μεγάλος καυγάς έρχεται ανάμεσα στους δύο. Ο Δημοσθένης με βίαιο τρόπο θα ξεσπάσει στην Ασπασία και θα της απαγορεύσει τα παρεδώσα με την πρώην σύζυγο του ξαδέρφου του. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.